Η τελευταία προπόνηση της ομάδας έγινε στη φυσική της έδρα, στην Τούμπα. Το πρόγραμμα είχε πολύ μπάλα και διπλό, καθώς έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε σε αγωνιστική εβδομάδα και το παιχνίδι με τον Πανθρακικό πλησιάζει. Στο επίπεδο των τραυματισμών, ο Χακόμπο φαίνεται να ξεπερνάει πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν αρχικά το πρόβλημά του. Ήδη έχει μπει σε ένα κομμάτι της προπόνησης των υπόλοιπων τερματοφυλάκων και αύριο θα είναι ο μοναδικός που θα κάνει πρωτοχρονιά στο γήπεδο, καθώς θα κάνει ένα τελικό τεστάρισμα πριν την ολική επιστροφή του στον κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Ο Λόρενς έκανε μαγνητική τομογραφία περισσότερο για τον φόβο των Ιουδαίων και φάνηκε ότι δεν έχει υποστεί τραυματισμό. Η επανένταξή του γίνεται σταδιακά εφόσον υποχωρήσουν οι ενοχλήσεις του. Γκαρσία και Βιβιάν επανήλθαν στην ώρα τους, σήμερα ακολούθησαν ένα ατομικό πρόγραμμα με χαλαρό τρέξιμο και από την Τετάρτη αναμένεται να προπονούνται κανονικά. Κωνσταντινίδης και Έτο ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά και ο Στέφανος Αθανασιάδης επέστρεψε στον κανονικό ρυθμό προπονήσεων, αφού απελευθερώθηκε από τις λίγες ενοχλήσεις που είχε στον προσαγωγό.